Μανώλη. Θα ακούς, Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι θα ακούσω σήμερα, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό πράγματι. Mm-hmm. Αλλά όταν ξύπνησα και δούλεψα πρώτα και κατά σε 7 και 4, σιγά σιγά στην ανοίγω τη τηλεόραση επειδή κοιμούνται μέσα. Ναι. Άκουσα Δημήτρη Οικονόμου να λέει πάρα πολύ ωραίο το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, βεβαίως, δεν γίνεται, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα μάλλον. Γιατί τσίπουρα, Μανώλη. Μετά από 5 λεπτά... Δεν είδες αυτό που θα δείξω σε σένα σήμερα, είδες αυτό που σε συμφέρει. Το σακάκι του κύριου Τσίπρα δεν το είδες. 5 λεπτά μετά ακούω τον Άρη Πορτοσάλτε. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει γίνει, δεν ξύπνησα. Είδες, άμα ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός και δίκαιος, τοποθετείται σωστά. Ναι, έτσι. Όντως. Πράγματι ήταν με εντυπωσίαση. Μετά έπιασαν τον Γιώργο Παπανδρέου, βέβαια, Μανώλη, να ξέρεις. Αυτό άλλαξε δηλαδή στην πορεία. Όπως δεν καταλαβαίνεις. Το πρόλαβα, η αλήθεια. Δείξτε ρε παιδιά το σακάκι του κυρίου Τσίπρα στο Μανώλη να το σχολιάσει. Γιατί χθες ο κύριος Τσίπρας βγήκε μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού και έκανε και αυτός ένα μήνυμα. Βγήκε όμως με ένα πολύ ιδιαίτερο σακάκι, τύπου ερντογανικό θα έλεγε κανείς. Το είδες? Όχι, ήταν πολύ ωραίο σακάκι. Είναι μοντέρνο, το είδα, το έχω δει. Εγώ το θεωρώ ότι ήταν πραγματικά πολύ ωραίο σακάκι. Α, σου άρεσε τώρα. Όταν φορά εγώ τέτοιο δεν σου άρεσε. Τώρα αυτό αρέσει. Εσύ Δημήτρη, εσένα σου πάνε όλα. Δεν μπορούν να πηγαίνουν. Όχι, έκανε αρνητικό σχόλιο για μένα. Να σου πω κάτι, και γραβάτα να φορούσε, πάλι δεν θα σου άρεσε γραβάτα στο Τσίπρα. Τώρα μεταξύ μας να τα λέμε τώρα αυτά. Δηλαδή, θα έλεγε. Η γραβάτα δεν πάει του κύριου Τσίπρα, είναι η αλήθεια. Καλύτερα να πάει αυτό το ντύσιμο. Αντικειμενικά, δηλαδή, τώρα, αν δούμε φουλ την εικόνα, μιας και το σχολιάζουμε, Μανώλη, περίμενε να τη δούμε φουλ την εικόνα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το σακάκι είναι πολύ ωραίο σακάκι. Γιατί? Επειδή έχει μέσα καρό. Γιατί σου σχολιάζετε διαφορετικά όταν αφορά άλλη τα σακάκια αυτά, όταν αφορά ο κύριο Τσίπρα. Μαρία, ο Δημήτρης, αν ήταν, είχε διαφορετικές απόψεις, θα έλεγε γιατί δεν φορούσε σακάκι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, άστο, είναι το σου λέω. Πριν ήμουν καλός που έλεγα καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν είμαι καλός. Εντάξει, παιδιά, όπως σας βολεύει, δεν πειράζει. Αλλά όχι, πράγματι, ήταν και το σποτ ήταν πολύ ωραίο. Το σποτ ήταν ωραίο. Ασχετικό με την. Ταιριάζει ο Μανώλης με το σακάκι και του Τσίπρα σήμερα, παιδιά. Βέβαια, σήμερα φοράει παρόμοιο. Παρόμοιο σήμερα, βέβαια. Τώρα που σας βλέπουμε δίπλα-δίπλα, δηλαδή, Μανώλη, μου είστε ταιριαστοί. Πλησιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ επικίνδυνα, Μανώλη. Πρόσεχε. Πρόσεχε, Μανώλη. Βέβαια, θα μου πει και ο Ερντογάν τα ίδια λέει. Κάνει ύμνο στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι κατάλαβα. Και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λέει που λένε έτσι αλλιώ. Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κυρίου Ακάρ για τέτοιες δηλώσεις. Όμως ας ξεκινήσουμε με τη θεματολογία, γιατί ο κόσμος περιμένει. Ναι, πάμε τρέχοντας. Συναντήσαμε κόσμο και σημαίνει και μας έλεγαν ότι μας βλέπουν πίνοντας καφέ και μετά πάνε δουλειά. Άρα πρέπει να μας περιμένουν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε. Λοιπόν. Turk Aegean. Είναι το νέο σύνθημα του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας. Turk Aegean. Βλέπετε και ενδεχομένως και το σχετικό σποτάκι. Τουρκικό Αιγαίο. Ναι, η Χουρία το έχει και σε μεγάλες, όχι πρωτοσέλιδο, μέσα σε σελίδες κόντρα για το Αιγαίο αυτή τη φορά με την Ελλάδα. Αυτό είναι στο πλαίσιο της τουριστικής, ας πούμε, περίοδου. Τι είναι, μήνυμα, σποτάκι του Υπουργείου? Ακριβώς. Είναι διαφημιστικό σποτάκι του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας, το οποίο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Τουρκίας, επειδή η Ελλάδα βλέπει το Αιγαίο ως δική της περιοχή, και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σύνθημα και να προβάλλουμε τέτοια βίντεο για να δείξουμε ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό, είναι μέρος και της Τουρκίας. Είναι μια περιοχή και της Τουρκίας, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Ναντίρ Αλπασάν στο κοινοβούλιο. Και βεβαίως, μα εδώ η Τουρκία δεν λέει ότι είναι μέρος, ας πούμε, βρέχεται και η Τουρκία από το Αιγαίο. Δεν λέει αυτό. Λέει Turk Aegean. Δηλαδή λέει ότι το Αιγαίο είναι τουρκικό. Ναι. Η Ελλάδα δεν λέει κάτι τέτοιο. Ναι. Έχει βάλει πουθενά η Ελλάδα Greek Aegean. Αιγαίο πέλαγος είναι. Δεν χρειάζεται να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει αυτό. Πρώτα απ' όλα Aegean. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχουν και διάφορες θεωρίες που λένε δεν πρέπει, στην Τουρκία που λένε κάποιοι δεν πρέπει να το λένε Αιγαίο, λένε ο Τζιγάντ Γιαϊτζή και πρώην ναύαρχη κτλ. Αλλά είναι μια νέα διαφημιστική εκστρατεία της Τουρκίας. Την έδειξαν και τον κύριο Κικίλη αυτή την εκστρατεία, φαντάζομαι όχι. Όταν έφυγε και εγώ δεν την είδα. Ήμουν εκεί, δεν είδα αυτή τη διαφήμιση εκεί. Η εφημερία Χουρία την προβάλλει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να την προβάλλει αρκετό καιρό σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι. Κατά την άποψή τους, ότι. Turk Aegean, τώρα τι να σας πω. Εντάξει, εντυπωσιακό με την αρνητική έννοια. Να προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι επιμένει ο κύριος Ακάρ, ο κύριος στον οποίο αναφέρθηκε Μανώλη, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, και σε όλα τα άλλα ζητήματα, και σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της. Τι θέλει να πει? Και με χάρτες πάλι, Μανώλη. Πάλι κατέβασαν χάρτες. Όχι, οι χάρτες εμείς τους δείχνουμε. Απλά επειδή ο κύριος Ακάρ
έκανε συστάσεις στην Ελλάδα, λέγοντας ότι πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ότι η Τουρκία δήλωσε ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις ούτε στα εδάφη, ούτε στα συμφέροντα άλλων χωρών, αλλά θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στο Αιγαίο και την Ανατολή και Μεσόγειο. Μες. Αν θέλετε να δούμε τη δήλωση και αμέσως μετά να σχολιάσουμε, διότι έχει τη σημασία της πώς βλέπει η Τουρκία τα πράγματα και ποια είναι η πραγματικότητα. Komşumuz Yunanlardan da barış ve istikrar için iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gerçekten gözümüz yok. Ancak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta da azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada mutluyuz. Έχει μια αντίφαση αυτό που λέει βέβαια Μανώλη, ότι δεν επιβουλευόμαστε εδάφη και τα δικαιώματα των άλλων, αλλά θα κάνουμε αυτό στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Ναι, δηλαδή τώρα τι θέλει, δηλαδή πώς τα βλέπει η Τουρκία το πράγμα. Λέει, βεβαίως όταν ακούγεται ότι δεν, τα συμφέροντα της άλλης χώρας και τα εδάφη τα σέβομαι. Όμως, άμα δούμε τους χάρτες που έχει δημοσιεύσει η Τουρκία, ο χάρτης που έχει στείλει στον ΟΗΕ, ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, ο χάρτης που έχει φωτογραφηθεί μπροστά ο πρόεδρος της Τουρκίας με τη γαλάζια πατρίδα πίσω του, όπου το μισό Αιγαίο δείχνει να ανήκει στην Τουρκία, το Turk Aegean και στη διαφήμιση που είδαμε πριν, στο τουριστικό, από τον τουρισμό μέχρι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Λοιπόν, όπως και όλες αυτές οι θεωρίες περί τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή η Τουρκία λέει αυτά είναι δικά μου και από εκεί και πέρα σέβομαι όλα τα υπόλοιπα και αλλά να το συζητήσουμε. Δηλαδή, δεν λέει, ας πούμε, δεν αναγνωρίζει το Έλληνο-Αιγυπτιακό μνημόνιο, δηλαδή την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία στις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Άρα η δήλωση του κ. Ακάρ είναι πολύ ωραία ακούγεται, όμως σε επίπεδο διαφορών, νομίζω οι διαφορές υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρχουν. Για να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή δείχνουμε τους χάρτες Μανώλη και πάντα είναι καλό να τους εξηγούμε για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αν πάμε στον επόμενο χάρτη, να, όλο αυτό το μπλε κομμάτι για την Τουρκία είναι Τουρκία. Ναι, βέβαια. Δηλαδή εδώ λένε ναι, ότι εμείς έχουμε δικαιώματα. Το οποίο έχει το μισό Αιγαίο μέσα και τα μισά νησιά μέσα ναι, της Ελλάδας. Αν τα δείτε, τα μισά του Ανατολικού Αιγαίου είναι μέσα. Όλο το Τουρκουάζ. Εδώ δείχνει τις θαλάσσιες περιοχές, όχι τα νησιά. Βεβαίως τα νησιά τα αμφισβητούν με άλλη θεωρία, λέγοντας ότι εφόσον έχουν στρατό, έχει παραβιαστεί ο καθεστώς αποστατικοποίησης, τότε δεν σας ανήκουν. Δεν λένε ότι μπορεί να μην σας ανήκουν. Δηλαδή, όλη αυτή η δήλωση του κ. Καρακούτη είναι πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, σέβεται τα εδάφη των άλλων χωρών. Και κάνει συστάσεις στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Μια δήλωση που ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα, αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες, απλά για να θυμίσουμε τις θεωρίες της Τουρκίας, εμείς δεν σχολιάζουμε, εμείς δείχνουμε τις θεωρίες, τη γαλάζια πατρίδα, με τον Τούρκο πρόεδρο, με τον πιο επίσημο τρόπο να φωτογραφίζεται προς τη γαλάζια πατρίδα. Το βλέπουμε κιόλας στο πλάνο. Δεν αναγνωρίζει η Τουρκία μέχρι στιγμής. Και βλέπει παντού αν όλοι επιθετικές συμπεριφορές, αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, εκλαμβάνεται ως επιθετική συμπεριφορά από την Τουρκία. Όπως και οι ασκήσεις. Ναι, ακόμα και. Ακόμα και ασκήσεις με νατοϊκές χώρες. Δηλαδή, η νατοϊκή χώρα είναι οι ΗΠΑ και έκανε ασκήσεις στο Νέστο, στη Ξάνθη. Η μεταφορά των δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη, η άσκηση που έκαναν στο Αιγαίο με τις ΗΠΑ και νομίζω το πλοίο που έκανε άσκηση στο Αιγαίο είναι ακριβώς πίσω μου. Μάλιστα. Αυτό το αμερικανικό πλοίο πρέπει να είναι. Α. Έχει αράξει εδώ πίσω κάτω από το παλάτι του Topkapi. Βλέπετε στο Σίρκετζι. Ναι. Εκεί είναι ένα πλοίο, δεν είναι του τουρκικού πολέμου. Αυτό είναι μάλλον το ΗΠΑ. Ζωντανό ρεπορτάζ. Να σας δείξουμε ακριβώς τι συμβαίνει γύρω. Ο Μανώλης κυνηγάει τα πλοία και αποφασίζει που θα βγει κάθε πρωί. Να ξέρει. Ταξίδευε εκεί, ήταν δίπλα το Κανουνί. Πήγαινε μαζί. Βέβαια. Το Κανουνί. Πήγαμε από εκεί που θα περνούσε. Το Κανουνί. Είχαμε δείξει, συγγνώμη, την ελληνική πυραβλάκα που είχε έρθει από τη Μαύρη Θάλασσα. Είχαμε πάει στο Βόσπορο, μισό λεπτάκι, για να είμαστε δίκαιοι. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Και επίσης έχουμε και. Ότι και ενοχλούνται και από την άσκηση μέδουσα που πραγματοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά τα θεωρούν, δεν το λέω εγώ, το λένε και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Βέβαια, καταλαβαίνετε, τα τηλεοπτικά δίκτυα παίρνουν και μια σύσταση από την άποψη, ας πούμε, της τουρκικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι συστηματική πολιτική, αντιτουρκική συστηματική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Yunan basını tatbikatın derinleşen ikili ilişkilerin yansıması olduğunu yazıyor. Dede Ağaç Limanı'na Amerika'nın askeri yığınağı sürerken Doğu Akdeniz'de de Medusa 11 tatbikatı var. Hepsi Miçotakis hükümetinin Türkiye'ye karşıtı hamlelerinin örneği.
Amerikan zırhlı araçları İskeçe'deki Nestos Nehri'ni geçti. Yunan ordusunun zırhlı birimlerine eğitim verildi. Αυτά είναι λοιπόν τι μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα σε ένα θέμα που άνοιξε ξανά και στο δημόσιο λόγο από την πλευρά της Τουρκίας, ειδικά μετά το περιστατικό που είχαμε με την Ολλανδή δημοσιογράφο και την ερώτηση στον Έλληνα πρωθυπουργό. Βλέπουμε, είναι το προσφυγικό. Βλέπουμε, ναι, φεύγει από την Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά επίθεση του Τσελίκ στην Ελλάδα για το θέμα αυτό. Με σκληρή γλώσσα, Μανώλη, εδώ μιλάει για εγκλήματα που κάνει η Ελλάδα, εγκλήματα πολέμου. Πώς τα λέει? Καταρχάς είναι ο μεγάλος υπερασπιστής της Ολλανδής δημοσιογράφου, έτσι, δηλαδή... Γιατί την παίρνουν στην Τουρκία, ρε Μανώλη? Γιατί δεν την καλούν εκεί να δει πώς είναι να ζει σε ελεύθερα καθεστώτα η κυρία αυτή? Ας πάει εκεί να δει. Εσύ, δικά σου σχόλια είναι αυτά. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν σχολιάζω. Εγώ λέω ότι την υπερασπίστηκε έντονα την δημοσιογράφο. Κατηγόρησε την Ελλάδα για τη δημοσιογραφική ελευθερία, δηλαδή ότι κάποιοι λέει ότι πιέζουν τους δημοσιογράφους και αναγκάζουν να φύγουν. Δηλαδή, πάει στην Ολλανδία όμως. Σε μια χώρα δημοκρατική, ναι, ανοιχτή, ελεύθερη. Δεν πάει στην Τουρκία. Και νομίζω, δεν πάει στην Τουρκία. Και νομίζω με την ελεύθερη βούλησή της πήγε. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το ξέρω πραγματικά. Όχι, από λέω να δει πώς είναι η ελευθερία του τύπου στην Τουρκία, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να το δεις αυτό. Εγώ από όσο διάβαζα χτες, τα επίσημα στοιχεία σας μιλάω, σας λέω 47 Τούρκοι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή είναι στις φυλακές. Είναι η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης των Δημοσιογράφων της Τουρκίας. 23 από αυτούς είναι προφυλακισμένοι, οι υπόλοιποι έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης και οι υπόλοιποι περιμένουν. Πολλοί είναι εκτός Τουρκίας και δημοσιογραφούν εκτός Τουρκίας, Μανώλη, και λένε τις απόψεις και τις γνώμες και τα ρεπορτάζ. Αυτό, εντάξει, αυτό πάντως η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ανεξάρτητη η τουρκική δικαιοσύνη αποφασίζει για τις υποθέσεις αυτές. Εγώ σας δίνω μόνο τα δεδομένα. Από εκεί πέρα όμως, ο Μέρτσελικ τι δήλωσε χαρακτηριστικά? Λέει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει πει επανειλημμένα αναλυθεί πράγματα για τους πρόσφυγες και έχει συκοφαντήσει επανειλημμένα την Τουρκία. Έχει τεκμηριωθεί πολλές φορές ότι οι ελληνικές δυνάμεις μεταχειρίζονται σκληρά τους πρόσφυγες. Αυτή η δίωξη γίνεται καθημερινά. Η Ελλάδα τρυπάει από τα φουσκωτά των προσφύγων μέχρι θανάτου και διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και βεβαίως ερχόμαστε στην υπεράσπιση της Ολλανδής δημοσιογράφου που λέει η κυρία Μπρόγκελ είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου: γιατί λέτε ψέματα στο ζήτημα της απόθεσης των προσφύγων? Η δημοσιογράφος δέχτηκε πολλές απειλές μετά από αυτό το περιστατικό. Αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις διώξεις των προσφύγων και τις απειλές σε δημοσιογράφους, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σιωπούν. Δηλαδή, πρώτον, υπερασπίζεται την Ολλανδή δημοσιογράφο. Δεύτερον, κατηγορεί την Ελλάδα ότι τρυπάει τα φουσκωτά. Τρίτον, κάνει συστάσεις στην Ελλάδα. Τέταρτον, κάνει συστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος, κ. Μέρτσελικ. Δηλαδή, αυτά. Τι άλλο να πεις? Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου, συναντάται με τον κύριο Σχοινά με βασικό θέμα αυτό που συζητάμε, το προσφυγικό. Πραγματοποιήθηκε χθες, ακριβώς, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ συνάντηση. Σήμερα ο κύριος Σχοινάς θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. Κυρίως το βασικό θέμα της συζήτησης είναι το προσφυγικό. Βεβαίως όσα συμβαίνουν και με τη Λευκορωσία αλλά και με την Τουρκία, διότι θα δούμε πώς θα προχωρήσει το προσφυγικό ζήτημα με την Τουρκία. Θυμόμαστε πριν από μία εβδομάδα ο Τούρκος Πρόεδρος απείλησε, γιατί ξεχνάμε κάποιες φορές, μέσα στην επικαιρότητα φεύγουν τα θέματα. Εγώ απλά τα υπενθυμίζω. Την περασμένη εβδομάδα ο Τούρκος Πρόεδρος απείλησε την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Ότι θα ανοίξει τις πόρτες πάλι. Απείλησε ότι μπορεί να ανοίξει τα σύνορα και να δούμε τι θα πάθουν αν ανοίξουμε τα σύνορα, είχε δηλώσει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται στην Τουρκία να συζητήσει και με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας. Θα τα θέσουν πολλά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει η Τουρκία και τώρα. Και με τον Σουλεϊμάν Σοϊλού. Γιατί εδώ είναι θεσμικές συναντήσεις αυτές. Δεν είναι κουβέντες που λέει ο καθένας όπου θέλει. Όχι, ακριβώς θεσμικές συναντήσεις και νομίζω μπορούν να προκύψουν και ζητήματα και να ακούσουν και συστάσεις αυτή τη φορά και οι Τούρκοι από την Ευρώπη. Διότι ο κ. Τσελίκ έκανε συστάσεις στην Ευρώπη για την Ελλάδα, για την Ολλανδή δημοσιογράφο, αλλά ενδεχομένως να αρκεί οι Βρυξέλλες να στέλνουν και ένα μήνυμα μέσω του κ. Σχοινά. Θα τα δούμε. Πες μας μια κουβέντα, Μανώλη, αν προχωρούν οι εργασίες για τη σύμπραξη Ισπανίας-Τουρκίας, το θέμα που έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ευρώπης. Κοιτάξτε, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, εδώ ήδη και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση βλέπαμε αναλύσεις για το νέο δεύτερο, μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο που θα αναφυγήσει η Τουρκία, λένε τουλάχιστον εδώ. Πώς θα το ονομάσουν αυτό, Μανώλη?
Λοιπόν, επειδή μου το ρώτησε το προηγούμενο, σήμερα η Γενίσα Φακά έχει δημοσίευμα και λέει το πρώτο αεροπλανοφόρο, το μικρό, το ελικοπτεροφόρο αμφίβιων επιχειρήσεων, θα ονομαστεί Alpaslan. Είναι από τη μάχη του Μαντζικέρ το 1071, ένα φιλιρινικό όνομα. Ωραία. Καταλαβαίνετε. Το άλλο όμως, πέρα, νομίζω θα το μεγάλο. Το δεύτερο, κάτσε ακόμα δεν γεννήθηκε, θα το βαπτίσουμε, περίμενε. Ξέρω, δηλαδή, ακόμα θα αναψυγηθεί, θα εκπαιδεύει χρόνια αυτό. Στο δελτίο, να λέει ότι υπάρχει μια σκέψη να ονομαστεί Θράκη. Δεν ξέρω, λέω. Κάτσε ακόμα. Έτσι δεν το ξέρω αυτό. Θα το δούμε. Ο Άρης Πορτοσάλτε πάντως, εγώ δεν το ξέρω ακόμα. Νωρίς το πρωί, Μανώλη, μίλησε για Ισπανία-Τουρκία αγοραπολισία εκ του Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Σωστό άποψη του Άρη, καλά τα λέει, αλλά νομίζω και θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί κάνοντας αυτή την αγοροπολισία να κερδίσει συμμάχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το κάνει και με την Ιταλία. Και να δημιουργήσει και πρόβλημα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα για να το πιο σοβαρό. Σε μια σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα θα βγαίνουν οι Ισπανοί ενδεχομένως και οι Ιταλοί να λένε λίγο πιο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, μεν, αλλά. Δηλαδή να καταδικάσουμε την Τουρκία μεν, αλλά. Έτσι. Λοιπόν, μας περιμένεις επομένως, ερχόμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα που είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα της οικονομίας, Μανώλη. Πάρα πολύ σοβαρά. Και σε λίγο να πούμε ότι... Δίχως προηγούμενο, νομίζω. Δίχως προηγούμενο, έτσι. Έχω σηκώσει, όπως και οι πολίτες εδώ, έχω σηκώσει ψηλά τα χέρια. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί πια, δηλαδή ειλικρινά δεν έχει ξεφύγει. Έχει και ο όρος τώρα από ό,τι άκουσα, Erdoganomics, Μανώλη. Το διάβασες αυτό? Τα οικονομικά του Ερντογάν, δηλαδή. Όχι. Ναι. Κυκλοφορεί στις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γιατί ίσως να είναι ο μόνος άνθρωπος στην Τουρκία που θεωρεί ότι όλα πηγαίνουν καλά στην οικονομία. Αφού είναι το φόρτο τα οικονομικά. Που λέει. Εγώ δεν είπα ότι πανάσχημα. Εγώ είπα ότι είναι εκτός ελέγχου. Εκτός ελέγχου και καλά δεν συμβαίνει συχνά. Εν πάση περιπτώσει. Ερχόμαστε, Μανώλη. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Γιοργαντάς. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό και εσείς στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για την τρίτη δόση του εμβολίου, για τις πλατφόρμες. Τι γίνεται, πώς μπαίνουμε. Με κάθε λεπτομέρεια θα τα πούμε αυτά. Διαφορετικές περιπτώσεις να τα απαντήσουμε όλα σε λίγο. Επιστρέφουμε στο Μανώλη. Για πάμε, Μανώλη, τώρα να δούμε και τα της οικονομίας στην Τουρκία που είναι, κάθε μέρα είναι και χειρότερη. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όπως είπες, είναι χωρίς. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε στο παρελθόν ποτέ αυτό. Όχι. Κοιτάξτε, χτες η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, σε αντίθεση με τις συστάσεις και τις προτάσεις σχεδόν όλων των οικονομικών αναλυτών, γιατί κάποιοι λίγοι έχουν μια διαφορετική άποψη και συμβουλεύουν τον Τούρκο Πρόεδρο, μείωσε τα επιτόκια. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο επίσημος πληθωρισμός στην Τουρκία είναι στο 19,85, ο ανεπίσημος περίπου στο 40-45%, η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια από το 16-15%. Ως εδώ πρωί είναι, μη σας κουράζω. Ναι. Αυτή η απόφαση όμως, επειδή αντιβαίνει όλη την οικονομική λογική που υπάρχει, κατά την άποψη πολλών οικονομολόγων, προκάλεσε πανικό. Όλοι στράφηκαν πάλι στο συνάλλαγμα. Χθες η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε για άλλη μια φορά. Όμως αυτή τη φορά σε επίπεδο ρεκόρ 4,5%. Δηλαδή, χθες οι Τούρκοι έγιναν φτωχότεροι κατά 4,5%. Δηλαδή, τώρα πώς είναι η ισοτιμία, Μανώλη, μπορεί να μας πεις. Δολάριο, λίρα και λίρα, ευρώ. Λοιπόν, 1 ευρώ 12,6 περίπου λίρες. Και το δολάριο έχει αγγίξει τα 11. Τις 11 λίρες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Τούρκος πολίτης σε σχέση με την αρχή του έτους έχει γίνει φτωχότερος για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, φτωχότερος για να αγοράσει ένα κινητό, τηλεόραση. Mm-hmm. Από την Κορέα έρχονται τηλεοράσεις. Υπάρχουν κάποιες εδώ, αλλά και τα ανταλλακτικά τους έρχονται από το εξωτερικό. Mm-hmm. Κατά 40% και σε σχέση με το 2019. Επειδή έγραψα και προτείνω όσοι έχουν χρόνο σήμερα να πάρουν την καθημερινή, γιατί έχουμε δύο μεγάλα κείμενα. Μου το ζήτησε και η εφημερίδα και πήγα και σε γκαλερία αυτοκίνητο να ρωτήσω τις τιμές. Mm-hmm. Έχουν κάνει ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια βεβαιότητα που δεν σου λένε τις τιμές. Δηλαδή, σου λένε όταν έρθει το αυτοκίνητο θα σας πούμε τη τιμή. Καταλαβαίνετε. Όσοι παράγουν προϊόντα δεν σου λένε την τιμή πια. Όταν στο παραδώσουμε θα σας πούμε την τιμή. Σε οτιδήποτε φανταστείτε. Που μπορεί αυτό να είναι αύριο, μεθαύριο. Αλλάζει μέρα με τη μέρα. Όλα την ώρα. Αλλάζει. Δεν μπορούν να ξέρουν. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άλλη υποτίμηση 1,5%. Δηλαδή, βάλε 4,5%, 1,5% κτλ. Όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή, την τελευταία εβδομάδα έχει χάσει η Τουρκία σχεδόν το 9-10% της αξίας. Η Τουρκία έγινε φτωχότερη. Και ο κόσμος τι λέει, Μανώλη? Διαμαρτύρεται, κάνει ο κόσμος. Τι λένε? Διαμαρτύρονται. Με όποιον και να μιλήσεις, κοιτάξτε, για να δώσω και το κλίμα. Αν δείτε τον φιλοκυβερνητικό τύπο, η Χουρίετ, σήμερα, δηλαδή, προσέξτε, έχει γίνει χτες πραγματικά
πανικός στις χρηματαγορές, με όποιον και να μιλούσαμε, και στο αεροπλάνο και στο αεροδρόμιο προχώμων και στο ταξί, μόνο αυτό συζητούσαμε. Λοιπόν, η Χουριέτ βγαίνει και λέει, κύριε Biden, αυτό τι είναι. Δηλαδή λέει ότι αγοράζει και από τη Ρωσία και κάποια ανταλλακτικά. Εδώ συνεχίζεται η μείωση των επιτοκίων, λέει η Χουριέτ. Για την υποτίμηση της λίρας που έχει γίνει πανικός και θα συνεχίσει ο πανικός, δεν λέει τίποτα. Βέβαια, υπάρχει και ο αντιπολιτευόμενος τύπος που λέει, μας οδηγεί στον κρεμό το παλάτι, λέει η εφημερίδα Τζον Χουριέτ, και αναφέρεται σε όλη την κατάσταση, όπως φτάνει πια. Έχει χάσει την αξία το νόμισμά μας, λέει η εφημερίδα Καράρα, όπως και η Σοζτζού λέει, άμα είναι έτσι, άμα είναι τόσο απλά τα πράγματα με τη μείωση των επιτοκίων, γιατί ο Ερντογάν είπε και το λέει εδώ και χρόνια, έχει αυτή τη θεωρία. Το επιτόκιο είναι η αιτία, ο πληθωρισμός είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν μειώσουμε τα επιτόκια, τότε μπορεί να μειωθούν και να μειωθεί ο πληθωρισμός. Αυτό, Μανώλη, μας έλεγε χθες ο κύριος Συρίγος, ότι έχει και θρησκευτικό υπόβαθρο αυτή η οικονομική θεωρία. Το ετοιμάζω την Κυριακή, γιατί εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ψωμί αυτό, είναι ωραίο. Πολύ μεγάλη εξήγηση. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη εξήγηση. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και κάτι ακόμη σημαντικό. Χτες μιλούσε ο Τούρκος Πρόεδρος στην κοινοβουλευτική του κόμματός του. Ναι. Ο υπουργός, όλοι χειροκροτήσαν τον Ερντογάν, ο υπουργός οικονομικών δεν τον χειροκρότησε. Έχει καταβάσει τα επιτόκια. Κοιτάξτε τον εδώ. Τώρα τον έχουν σαν καταζητούμενο όμως εκεί. Δεν είναι και πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία για τον ίδιο. Υπουργό οικονομικών. Τον βλέπω καλά. Όχι, αυτό σας λέω. Το μέλλον, θα δούμε το μέλλον πώς θα πάει το πράγμα. Όλοι προσέξτε, όλοι, εδώ είναι ο Υπουργός Οικονομικών του Λουτφί Ελβάν, διότι έλεγε ο Ερντογάν ότι πρώτα πρέπει να κατοπλίσουμε τα επιτόκια. Αυτή είναι η αιτία. Ο Γαμπρός τι κάνει, ρε Μανώλη. Πού βρίσκεται ο Γαμπρός? Ο Γαμπρός, εγώ βλέπω τα ίχνη του. Έρχεται. Εγώ βλέπω τα ίχνη του. Κάτι αρχίζει να ακούγεται. Τα ίχνη του. Μάλιστα. Βεβαίως, καταρχάς η Κεντρική Τράπεζα, ο έλεγχος είναι υπό τον Γαμπρό. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπό τον έλεγχο του. Τώρα να δούμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Νικητής και τροπεούχος ο Γαμπρός. Λοιπόν, επειδή πρέπει να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, Μανώλη. Να δούμε όμως και τις δηλώσεις που έχουν κάνει και οι πολιτευόμενοι, γιατί του λένε του Τούρκου Προέδρου λίγη σιωπή για να συνέτρω το νόμισμα. Όταν μιλάς, του λένε τα πράγματα γίνονται όλο χειρότερα. Αν θέλετε να δούμε και τις δηλώσεις. Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. O bilim dışı teorisini tekrarlamış. Erdoğan sebep yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sonuç. Bir sussan 1 lira hemen düşecek dolar diyor. Bir ay sus 3 lira daha düşer diyor. Yeter ki sen sus. Hiç olmazsa kötüye gidiş, abartılı kötüye gidiş durur. Τον εκλιπαρούν να σταματήσει να μιλάει, παιδιά. Σταμάτησε να εκλιπαρούν το νόμισμα. Φοβερό. Ησυχία, αυτή είναι η φωτογραφία στα νοσοκομεία της Τουρκίας που βλέπαμε. Η νοσοκόμα που λέει σιωπή. Και έχει πάρει αυτή τη φωτογραφία. Φοβερό, και λέει, να σοπάσει, ησυχία, μιλάς, να σωθούμε λιγάκι. Γιατί λίγη ησυχία, λίγο να ηρεμήσουμε. Να δούμε. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, τώρα έτσι όπως μας τα παρουσιάζει ο Μανώλης, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Γιατί ήταν μία ακόμη μέρα με παραβιάσεις και παραβάσεις, όπως θα δούμε. Στα γνωστά σημεία, μακρονήσι, ανθρωποφάγοι κλπ. Για να τα δούμε λοιπόν. Το βλέπουμε εδώ, στο Αγαθονήσι. Βλέπετε εδώ 2F16. Πέταξαν στα 11.000 πόδια και στα 24.000 πόδια ώρα 10 το πρωί. Είναι αυτό το σκηνικό που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς ξανά και ξανά. Δεκάδες παραβιάσεις και παραβάσεις όμως, όπως θα δείτε και παρακάτω, και στα 28.000 πόδια ακριβώς λίγα ελάχιστα λεπτά μετά. Και επειδή ο Μανώλης κάπως έτσι μας ξεκίνησε, πάμε να μας πεις σε ένα τίτλο για όσους άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις τους και δεν έχουν φύγει ακόμη για δουλειά, για το τουρκικό Αιγαίο, γιατί έτσι αναφέρουν, σε αυτό αναφέρονται οι Τούρκοι σήμερα το πρωί και έτσι μας ξεκίνησε, Μανώλη. Είναι η εφημερίδα Χουριέτ αποκαλύπτει δηλώσεις του Υφυπουργού Τουρισμού της Τουρκίας, όπου στο Κοινοβούλιο μίλησε και είπε ότι προβάλλουν αυτό το βίντεο και θα το προβάλλουν ακόμη περισσότερο του χρόνου. Το Turk Aegean είναι όλο το διαφημιστικό σποτάκι, μπορεί να το βλέπετε όλο το χρόνο. Η καμπάνια προβάλλει δηλαδή για την τουριστική περίοδο του χρόνου. Αυτό είναι. Ακριβώς. Και λέει είναι, αυτό το προβάλλουμε περισσότερο διότι οι Έλληνες θεωρούν ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό. Εμείς θα προβάλλουμε ότι το Αιγαίο είναι και τουρκική περιοχή και έχουν αυτή το σλόγγαν και λένε Turk Aegean για να μπορέσουν και οι ξένοι κατά την άποψή του να θεωρήσουν ότι το Αιγαίο είναι τουρκικό ή και τουρκικό. Δηλαδή να σας πω τώρα, δεν ξέρω πώς μπορώ να το εκφράσω αυτό. Όχι, έχουν στο μυαλό, να πεις ότι βρέχεται και η Τουρκία από το Αιγαίο, αλλά το να λες ότι είναι τουρκικό το Αιγαίο αλλάζει την πραγματικότητα. Turk Aegean. Ναι, Turk Aegean. Τι να σας πω, αυτή είναι η άποψη του Υφυπουργού Τουρισμού της Τουρκίας στη δήλωσή του στο τουρκικό κοινοβούλιο και η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ λέει υπάρχει κόντρα με την Ελλάδα η οποία προβάλλει το Αιγαίο σε ελληνικό. Μάλλον δεν πήγε καλά πέρσι η περίοδος σε αντίθεση με την Ελλάδα που σάρωσε πέρσι. Και αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό είναι το πρόβλημα.